Φίλε και φίλοι, γεια σα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν πολύ καλό φίλο του site και τη εκπομπή, τον κύριο Ιωσήφ Σιφάκη. Ο κύριο Ιωσήφ Σιφάκη είναι καθηγητή πληροφορική. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ το 2007, που είναι το ανάλογο Νόμπελ τη πληροφορική. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που τώρα τελευταία μα έχει απασχολήσει πάρα πολύ, που είναι το θέμα τη τεχνητή νοημοσύνη. Ο καθήλυνα αρμόδιο δηλαδή. Κύριε Σιφάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ κύριε Δαμαβολή για την πρόσκληση. Πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί. Αντικείμενο συζήτηση είναι τώρα τελευταία το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως από δηλώσεις προσώπων που είναι επικεφαλής σε μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς. Και θέλω από τον Σαμ Άλτμαν να ξεκινήσουμε, ο οποίος είναι επικεφαλής στην Open AI, όπου έχει φτιάξει, είναι κατασκευαστής του ChatGPT, που μίλησε για μια πολύ επικίνδυνη ισορροπία όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και ότι αυτό το πράγμα θα είναι μη ελέγξιμο. Πρόσφατα είχαμε μια επιστολή που υπογράφηκε από χιλιάδες προσωπικότητες της βιομηχανίας και της τεχνολογίας που πρότειναν δικλείδες ασφαλείας. Θέλαμε εισαγωγικά να μας βάλετε στην τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους τους οποίους ελοχεύουν. Καταρχήν, θα ήθελα να εξηγήσω ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ένα όραμα που είναι να φτιάξουμε μηχανές οι οποίες να είναι το ίδιο έξυπνες με τους ανθρώπους. Βέβαια, εδώ πέρα το τι σημαίνει να είναι το ίδιο έξυπνες με τους ανθρώπους είναι ένα μεγάλο θέμα και πώς προσεγγίζεται η ανθρώπινη νοημοσύνη, αλλά δεν θα το συζητήσω αυτό προς το παρόν. Σήμερα ζούμε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, που είναι το ότι έχουμε μηχανές οι οποίες μπορούν και απαντούν σε ερωτήσεις οι οποίες διατυπώνονται σε φυσική γλώσσα. Και τέτοιες μηχανές είναι όπως το ChatGPT και άλλες, που είναι αυτά τα που λέμε τα μεγάλα μοντέλα γλωσσών. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα και μας επιτρέπει να κάνουμε ερωτήσεις σε αυτά τα συστήματα, τα οποία να μας απαντούν με βάση ορισμένες μεθόδους που δεν εγγυώνται βέβαια ούτε την αντικειμενικότητα αλλά ούτε και την ορθότητα των απαντήσεων. Και ως προς αυτό υπάρχουν οι ανησυχίες για τις οποίες μιλήσατε, οι οποίες εκφράζονται βέβαια πανταχώθεν. Πριν από 3 χρόνια είχαμε παρουσιάσει εδώ στο site το βιβλίο σας που είχε τίτλο «Κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο». Πριν να βγουν αυτά, και τώρα μόνο στο μυαλό και η δήλωση του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Google, του Σουντάρ Πιτσάι, ο οποίος μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη ότι έχει την επικινδυνότητα των πυρηνικών και αν δεν μπουν γρήγορα διασφαλιστικές κλίδες, τα πράγματα είναι πολύ έτσι σκοτεινά. Στο βιβλίο σας λοιπόν από τότε, εδώ και 3 χρόνια που κάναμε την παρουσίαση που εκδόθηκε, έχετε μιλήσει για τους φόβους. Το πιο σημαντικό κομμάτι, όπως περιγράφατε, είναι ότι αποφάσεις ζωής, όπως ας πούμε ο έλεγχος ενός βιογραφικού, πλέον περνάει στις μηχανές. Αυτό πώς μπορεί να σταματήσει, γιατί πρόσφατα, πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή βλέπουμε την επικοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης, προσωπικότητες όπως ο Elon Musk είπε ότι να σταματήσει για 6 μήνες η έρευνα από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την λειτουργία της. Πώς λέω αυτό το μοντέλο? Τώρα κάνετε πολλές ερωτήσεις. Βασικά, αυτά τα μοντέλα μας συναγωνίζονται κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά τις δυνατότητες συλλογής πληροφορίας και παραγωγή γνώσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Δηλαδή, μέχρι που δεν είχαμε τους υπολογιστές, ο άνθρωπος είχε το προνόμιο να παράγει γνώση μόνος. Τώρα έχουμε αυτό τον ανταγωνισμό με τις μηχανές. Και όπως εξηγώ στο βιβλίο μου, επειδή κάθε τεχνολογία επηρεάζει τον άνθρωπο, αφότου ο άνθρωπος ανακάλυψε δεν ξέρω τι φωτιά ή ανακάλυψε το μοχλό, αυτό επηρέασε την εξέλιξη του ανθρώπου.
Αν με αφήνατε εμένα σε ένα παρθένο δάσος να ζήσω, θα πέθανα, ενώ ο πρόγονος μου, ο προϊστορικός, θα ζούσε, έτσι. Ο άνθρωπος, όταν έρχεται μια τεχνολογία, χάνει δεξιότητες και αποκτάει βέβαια παράλληλα άλλες δεξιότητες. Αυτό που συμβαίνει τώρα, ο κίνδυνος με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο άνθρωπος να χάσει δεξιότητες ή να χάσει τη δυνατότητα να κρίνει ορισμένα πράγματα. Για να σας το πω διαφορετικά, κάτι που λέω στις διαλέξεις μου είναι ότι αν είχατε ένα δούλο ο οποίος έκανε ό,τι του ζητούσατε, ό,τι επιθυμία είχατε, τότε εσείς εν τέλει θα γινόσαστε δούλος αυτού του δούλου, έτσι. Δηλαδή ο κίνδυνος δεν είναι ότι οι μηχανές θα γίνουν το ίδιο, θα κυριαρχήσουν πάνω στον άνθρωπο, αλλά ότι ο άνθρωπος επειδή θέλει καταρχήν να, επειδή θέλει να ζήσει πιο άνετα, μπορεί να μπει στον πειρασμό, να συμβουλεύεται τις μηχανές και οι μηχανές να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή του. Και τότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ κακό σενάριο για την ανθρωπότητα. Να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα ένα παιδί, το οποίο ο δάσκαλός του λέει «γράψε μου σε παρακαλώ κάτι, μια έκθεση», απευθύνεται στο ChatGPT και συμβαίνει αυτό το πράγμα, ξέρω συγκεκριμένα περιστατικά, αυτό σημαίνει ότι το παιδί δεν θα έχει, θα εξαρτηθεί από αυτή την τεχνολογία και θα χάσει την δυνατότητα να είναι δημιουργικό, να φαντάζει ορισμένες καταστάσεις. Τα παιδιά σήμερα κινδυνεύουν λόγω της τεχνολογίας να μην ξέρουν να κάνουν πράξη, παραδείγματος χάρη. Να μην μπορούν, αλλά δεν είναι αυτό ότι δεν ξέρω την προπαίδεια. Είναι ότι δεν θα μπορούν να συλλογίζονται και θα είναι πάντα εξαρτημένες από τις μηχανές. Αυτό το θέμα της εξάρτησης από τις μηχανές είναι το ίδιο πρόβλημα όπως από μια εξάρτηση από, δεν ξέρω, ηρωίνη ή κάτι τέτοιο. Εκεί πρέπει να προστατεύσουμε τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τα παιδιά σήμερα. Αυτό βέβαια προμηνύει ότι αν κάποια στιγμή ένας δορυφόρος πάθει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να εκπέμψει, αυτόματα ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να έχει κρέα και να μην ξέρει να ανάψει φωτιά για να ζήσει, ναι, για να σίγουρα, επιβιώσει. Σίγουρα ότι σήμερα εξαρτώμαστε από την τεχνολογία σε μεγάλο βαθμό, αυτό είναι γεγονός. Έτσι, δηλαδή αν πάθει κάτι. Αλλά βασικά το θέμα είναι ποιος είναι ο καταμερισμός των ρόλων μεταξύ τεχνολογίας και ανθρώπου. Εάν αφήσουμε την τεχνολογία να αποφασίζει για όλα τα σημαντικά πράγματα, ακόμα παραδείγματος χάρη πώς πορευόμαστε σαν κοινωνία. Επειδή έχουμε πολύπλοκα συστήματα και δεν μπορούμε πια να καταλάβουμε και πώς λειτουργούν. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος έχει, αυτό το λένε οι ψυχολόγοι, έχει περιορισμένες δυνατότητες στην κατανόηση, στον έλεγχο της πολυπλοκότητας. Ενώ οι μηχανές έχουν απεριόριστες δυνατότητες. Δηλαδή εμείς με το μυαλό μας μπορούμε να συλλάβουμε σχέσεις όπου μπαίνουν ας πούμε 5 διαφορετικές παράμετροι. Αλλά οι μηχανές μπορούν να δουλέψουν, να αναλύσουν σχέσεις που μπαίνουν, ξέρω εγώ, εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια παράμετρα. Εκεί πέρα οι μηχανές καταφέρουν κάτι αξιοσημείωτο. Εκεί όμως οι άνθρωποι πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συνεργάζονται με τις μηχανές χωρίς να αφήνουν τις μηχανές να παίρνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Αν γίνει αυτό, τότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ κακό σενάριο και ορισμένοι που μιλούν για τον κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης εννοούν αυτό. Επειδή παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις, αυτά τα μοντέλα δουλεύουν με μια βάση δεδομένων, με κάποια στοιχεία δηλαδή που βάζει ο άνθρωπος και πάνω σε αυτά λειτουργούν οι αλγόριθμοι και βγαίνουν κάποιες αποφάσεις. Με ποιο ηθικό κριτήριο τώρα μπαίνουν αυτά τα δεδομένα, γιατί αυτό ποικίλει από χώρα σε χώρα και από άνθρωπο σε άνθρωπο και από κουλτούρα σε κουλτούρα. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα βέβαια για το πώς εξασφαλίζουμε ότι αυτές οι μηχανές παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι σωστές με βάση ορισμένα κριτήρια τα οποία έχουμε. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μια δυσκολία την οποία θα ήθελα να εξηγήσω στους ακροατές σας που είναι πολύ μεγάλη με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε συστήματα των οποίων τη λειτουργία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε.
Από τη στιγμή που δεν μπορούμε, ενώ η επιστημονική και τεχνική γνώση στηρίζεται σε μοντέλα τα οποία μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε. Όταν παραδείγματος χάρη φτιάχνετε ένα σπίτι ή μια γέφυρα, ξέρετε ότι θα στήσετε τη γέφυρα σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, γιατί υπάρχουν τα μαθηματικά μοντέλα, και ότι η γέφυρα δεν θα καταρρεύσει με πολύ μεγάλη πιθανότητα επί αιώνες. Τέτοιες θεωρίες δεν έχουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Όχι μόνο δεν έχουμε για την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, αλλά μπορούμε να δούμε ότι θεωρητικά είναι πολύ δύσκολο να το επιτύχουμε. Άρα έχουμε ορισμένα συστήματα, τα οποία μας είναι χρήσιμα βέβαια, γιατί μπορούν να παράγουν γνώση. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν έχουμε κριτήρια για να ελέγξουμε την ποιότητα αυτής της γνώσης. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε ποια θα είναι η συμπεριφορά τους. Ξέρετε ότι υπάρχουν συστήματα τα οποία, νευρονικά συστήματα, όπου κάνω μια ερώτηση και έχω μια απάντηση. Αν αλλάξω λίγο-λίγο την ερώτηση, που είναι το ίδιο νόημα, έχω μια εντελώς διαφορετική απάντηση, μπορεί να έχω την αντίθετη απάντηση. Δηλαδή, δεν συμπεριφέρονται όπως τους ανθρώπους, δεν μπορούν να ελέγξουν λογικά αυτό το οποίο κάνουν. Και αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Απ' την άλλη μεριά όμως, παράγουν ένα λόγο ο οποίος είναι σχετικά ρευστός. Δεν ξέρω αν έχετε δει κείμενα που γράφει το ChatGPT. Μπορεί να σου γράψει ποίηματα, μπορεί να σου γράψει πολύ επιφανειακά. Ο λόγος είναι πολύ ρευστός. Όμως το ChatGPT και όλα αυτά τα συστήματα δεν μπορούν να ελέγξουν τη ορθότητα και τη συνέπεια αυτών που λένε. Και υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα που το δείχνουν αυτό το πράγμα. Επίσης μπορούν να δημιουργήσουν, να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ορισμένα κείμενα τα οποία είναι εντελώς πλαστά βέβαια, ή ακόμα να δημιουργήσουν χαρακτήρες. Ξέρετε ότι υπάρχει και μια βιομηχανία τώρα που χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες για να δημιουργήσει χαρακτήρες, ένα βιντεάκι παραδείγματος χάρη που με δείχνει εμένα να λέω πράγματα απίθανα, ας πούμε έτσι. Και εντάξει, φυσικά αν έχεις την τεχνολογία μπορεί να καταλάβεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι τεχνητό, αλλά η διαφορά μεταξύ του τεχνητού και του αυθεντικού σήμερα, λόγω αυτών των συστημάτων, τίνει να γίνει ελαχίστη. Εδώ όμως, κύριε Σφάκη, στην επιστολή που υπογράψατε και εσείς, μπαίνει ένα ερώτημα αν θα έπρεπε η τεχνητή νοημοσύνη να σταματήσει η έρευνα για 6 μήνες για να μπορέσουν να κατανοήσουν, ας πούμε, πώς γίνεται, ή και ενδεχομένως να σταματήσει κατά άλλους, μέχρι να δούνε πώς δουλεύουν τα μοντέλα για να περάσουν σε δικλείδες προστασίας. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, βασικά εγώ υπέγραψα αυτή την επιστολή με άλλους ανθρώπους που έχουν εντελώς διαφορετικά κίνητρα και απόψεις με μένα, όπως παραδείγματος χάρη ο Έλον Μάσκ. Την υπέγραψα όμως γιατί ήταν μια πράξη όπου θέλαμε να πούμε όλοι ότι πρέπει κάτι να γίνει, τέλος πάντων. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι όταν συζητάς με τους άλλους που έχουν συνυπογράψει, τα κίνητρα είναι εντελώς διαφορετικά και οι απόψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι εντελώς διαφορετικές. Σίγουρα μετά από όλο αυτό το θόρυβο που έχει γίνει, οι μεγάλες εταιρείες θέλουν κατά κάποιο τρόπο να καλύψουν τα νότα τους. Έτσι, θέλουν κατά κάποιο τρόπο να καλύψουν τα νότα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό που λέω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ο δικός μου καλύτερος δυνατός τρόπος. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πολλοί από αυτούς λένε ότι είναι αναπόφευκτο, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Πάνω σε αυτό έχω μιλήσει πολλές φορές, το έχω γράψει στο βιβλίο μου. Καμιά τεχνολογία δεν είναι κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Πρέπει να είσαι ή ηλίθιος ή να έχεις άλλες ιδέες για να λες αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Η ατομική ενέργεια μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε ηλεκτρισμό και για να κάνουμε βόμβες να αλληλοεξοντωθούμε. Καμιά τεχνολογία. Εδώ υπάρχει κάποια άλλη συζήτηση και δυστυχώς υπάρχουν και φιλόσοφοι που λένε αυτά τα πράγματα. Θέλουν να καλύψουν κάποιο άλλο θέμα που είναι πολύ βασικό. Την ευθύνη του ίδιου του ανθρώπου για τη χρήση της τεχνολογίας. Εάν σήμερα η κοινή γνώμη ξεσηκωνόταν και έλεγαν ότι να σταματήσουμε, δηλαδή να μην θεωρήσουν ότι η έλευση της τεχνολογίας είναι και η γενίκευση
η γενικευμένη χρήση της τεχνολογίας είναι κάτι αναπότρεπτο, έτσι, γιατί αυτό θέλουν να μας πείσουν, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Να πούμε, ωραία η τεχνολογία, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει μια άλλη προτεραιότητα. Και η προτεραιότητα είναι πώς θα ζήσει ο άνθρωπος καλύτερα πάνω στον πλανήτη. Δηλαδή έχουμε τόσα προβλήματα, πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Να δούμε λοιπόν πώς η τεχνολογία μπορεί, αν έχει μια τεχνολογία η οποία και είναι σίγουρο πια, γιατί εγώ το έλεγα από παλιά, αλλά τώρα είναι κανείς δεν διαφωνεί ότι το ChatGPT θα φέρει ανεργία. Κανείς πια δεν διαφωνεί γι' αυτό. Είναι προφανές. Θα γίνουν ορισμένες βέβαια θέσεις εργασίας ανθρώπων εμπειρογνωμόνων, αλλά πολλές θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν. Είναι μια πολιτική απόφαση αυτή να κάνεις μια Σε αυτό, γενικευμένη χρήση του ChatGPT μέσα στις υπηρεσίες, έτσι. Και σε αυτό αυτό το πρέπει να το σημείο, σκεφτεί ο άνθρωπος και πρέπει να αντιδράσει ως προς αυτό. και όταν λέμε πολιτική απόφαση, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που η τεχνολογική κόλωση είναι πολύ πιο ισχυρή, ας πούμε, από τα κράτη σε πολλές περιπτώσεις. Και όταν μπαίνει συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση, μπαίνει συζήτηση για την επιστροφή του έθνους κράτους και πώς αυτό προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών του. Θυμάμαι στο βιβλίο σας είχατε εντοπίσει ένα σημείο που το βλέπουμε τώρα σιγά σιγά να έρχεται. Είχατε πει ότι οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν προχωρήσει τόσο πολύ που πλέον δεν υπάρχουν κρατικοί οργανισμοί πιστοποίησης με αποτέλεσμα να αυτοπιστοποιούνται. Όλη αυτή η φρενίδα που υπάρχει τώρα με δηλώσεις για το φόβο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως λέτε, θέλουν να φυλάξουν και τα νότα τους. Μπορεί να μας φέρει περιπτώσεις όπως, ας πούμε, αυτό με την Τέσλα που ένα αυτοκίνητο σκότωσε μερικούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει όμως οργανισμός πιστοποίησης, άρα λοιπόν η εταιρεία μπορεί να αποζημιώσει τα θύματα και να προχωρήσει. Ναι, βασικά πιστοποίηση δεν υπάρχει στα πληροφορικά συστήματα και πολύ περισσότερο στα νευρονικά συστήματα, στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ένας λόγος επιπλέον για τα έξυπνα συστήματα είναι ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς λειτουργούν. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να εξηγήσει πώς λειτουργούν, δεν μπορεί να πιστοποιήσει οτιδήποτε. Κανείς δεν μπορεί να πιστοποιήσει οτιδήποτε. Οπότε και αυτό είναι ένα πρόσθετο εμπόδιο στο να εγγυηθούμε ότι αυτά τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχουν και αυτό που λέμε standards, δεν υπάρχουν κανόνες και όλα αυτά. Με όλα τα αυτά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια για να υπάρξει μια διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο που αυτά τα συστήματα λειτουργούν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Προχθές συζητούσα με μια βουλευτή, εδώ Γαλλίδα, η οποία είχε ερωτήσεις σχετικά με ορισμένα συστήματα τα οποία θέλουν να χρησιμοποιήσουν για τους Ολυμπιακούς αγώνες που θα γίνουν του χρόνου στη Γαλλία. Και με ρώτησε πώς μπορώ να ξέρω ότι ένας ύποπτος μέσα σε ένα πλήθος είναι πραγματικά ένας ύποπτος. Και της εξήγησα ότι βασικά τα συστήματα τα εκπαιδεύουν άνθρωποι, επομένως ό,τι τους υποδείξουν οι άνθρωποι και ό,τι τους μάθουν οι άνθρωποι, αυτό θα δείχνουν κιόλας. Αν δηλαδή δείχνεις σαν ένα ύποπτο μέσα στο πλήθος ένα, ξέρω εγώ, σκύλο, θα λένε ότι ο ύποπτος είναι ο σκύλος, έτσι. Αν δείχνεις σαν ύποπτο ένα, δεν ξέρω, ο οποίος είναι μαύρος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα στο πώς αυτά τα συστήματα εκπαιδεύονται και κατά πόσον οι πληροφορίες οι οποίες μας δίνουν είναι σχετικά ουδέτερες και είναι και ασφαλείς. Όπως είπα, δεν μπορούμε να έχουμε μια επιστημονική θεωρία γι' αυτό. Με όλα αυτά θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφάνεια, την οποία αμφιβάλλω αν οι μεγάλες εταιρείες θα δεχτούν, να υπάρχει μια διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο που εκπαιδεύονται αυτά τα συστήματα. Κύριε Σιφάκη, όπως είπα και στην αρχή, εδώ πώς μπαίνει το κράτος, πώς ελέγχει το κράτος σε ένα τέτοιο τεχνολογικό κολοσσό για να βάλει κανόνες για την επικρατειά του? Κανένα κράτος δεν βάζει κανένα κανόνα προς το παρόν. Υπάρχει, εντάξει, δεν υπάρχουν κανονισμοί γι' αυτό.
Σίγουρα υπάρχουν ορισμένοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, όπως θα ξέρετε, που να προστατεύουν την ιδιωτικότητά μας και όλα αυτά, αλλά αυτοί είναι πάνε πολύ επιφανειακά. Δεν μπαίνουν. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει με αυτά τα συστήματα είναι να καταλαβαίνουμε καλύτερα με βάση ποιες διαδικασίες κατασκευάζουν γνώση και πώς χρησιμοποιούνται και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αυτές οι γνώσεις, έτσι. Αυτό είναι. Τέτοιοι κανονισμοί συζητιέται, βέβαια υπάρχει έντονη συζήτηση και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και εδώ πέρα είναι και γι' αυτό γίνεται και όλη η συζήτηση. Σήμερα οι μεγάλες εταιρείες προτρέχουν κατά κάποιο τρόπο για να θέσουν τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Και περιττώ να σας πω ότι εγώ φυσικά έχω κάποια τεχνική προσέγγιση όσον αφορά αυτό το θέμα. Πλην όμως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε ότι τα συστήματα πρέπει να τα κρίνουμε όχι ως ουδέτερα συστήματα, αλλά κάπως σαν τους ανθρώπους. Δηλαδή θέλω να βάλω ορισμένα κριτήρια τα οποία μάλιστα μιλούν και για ηθική τεχνητή νοημοσύνη. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, μπορείτε να δείτε σε ένα επιστημονικό εντός εισαγωγικών άρθρο ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν πρέπει να το κρίνουμε σχετικά με τα αποτελέσματα που δίνει η χρήση του, αλλά ανάλογα με τις προθέσεις του. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν πια, δηλαδή, σε σκότωσα, αλλά δεν είχα την πρόθεση να σε σκοτώσω. Δηλαδή, θέλουν να κρίνονται τα συστήματα όπως οι άνθρωποι, με βάση κριτήρια τα οποία θα μπαίνει κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα ηθικής ή ένα θέμα αξιών οι οποίες είναι κρυμμένες. Το οποίο αυτό δεν ισχύει βέβαια. Μια τέτοια σύγκριση και αναλογία με τον άνθρωπο είναι εντελώς ανεδαφική και εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά σας λέω ότι θέλουν να επιβάλλουν. Αν επιβάλλουν τέτοιο τρόπο να βλέπουμε τα συστήματα, νομίζω ότι εκεί το παιχνίδι έχει χαθεί εντελώς. Πολύ ευρύ είναι αυτά τα σενάρια όσον αφορά την εξέλιξη της σχέσης της τεχνολογίας και του ανθρώπου, αλλά επειδή μπήκατε στο θέμα της ηθικής, πρόσφατα ο Elon Musk πήρε την έγκριση από το FDI, που είναι ο Αμερικανικός Οργανισμός Προστατευτικών και Φαρμάκων, να κάνει εμφύτευση μικροτσίπ στον εγκέφαλο και πλέον είναι ουσιαστικά η εισαγωγή στον μετάνθρωπο. Πού μπορεί να σταματήσει αυτό όσον αφορά την ηθική? Κοιτάξτε, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει βιοειθική παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να μπουν κανόνες, οπωσδήποτε πρέπει να μπουν κανόνες. Το πότε και πώς θα μπουν αυτοί οι κανόνες δεν ξέρω, αλλά είναι επίγον να μπουν κανόνες. Σε όλα αυτά τα πειράματα είναι επίγον να μπουν κανόνες. Αν θα το καταφέρουμε να μπουν κανόνες, εξαρτάται από το πόσο θα πάρει συνείδηση του προβλήματος η κοινή γνώμη, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν είναι ευαισθητοποιημένη σε αυτά τα θέματα. Θα μπορούσαν, επειδή η συζήτηση παραμένει ακόμα στο θέμα του κράτους, που το κράτος είναι μια έκφραση της κοινωνίας και μπορεί να απαιτήσει κάποια πράγματα σε αυτόν τον ωκεανό, ας πούμε, της παγκοσμιοποίησης. Θα μπορούσαν οι κοινωνίες μέσα από την αποστροφή που... Αυτό τώρα είναι κάπως έτσι ουτοπικό. Μέσα από μια αποστροφή που θα έκανε, ας πούμε, είτε στα social είτε στην τεχνολογία, να παρέμβουν πάνω σε αυτό, να διεκδικήσουν τα δικαιά τους. Από τη στιγμή που το κράτος, που είναι η έκφραση της κοινωνίας θεωρητικά, δεν μπορεί πλέον να αντισταθεί σε αυτούς τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς στην εξέλιξη. Ναι, εδώ πέρα τώρα είναι το θέμα της συνείδησης των ανθρώπων. Το πώς οι άνθρωποι αντιδρούν ή δεν αντιδρούν σε αυτά τα φαινόμενα. Αυτό που είναι απογοητευτικό είναι ότι οι άνθρωποι δεν αντιδρούν σε αυτά τα φαινόμενα ή δεν τους βοηθούν να πάρουν συνείδηση των κινδύνων. Παραδείγματος χάρη, αυτό που λέω εγώ πολύ ξεκάθαρα, ότι έχουμε συστήματα τα οποία αντίθετα με τα συστήματα τα τεχνικά και τα συστήματα που φτιάχνουν με βάση επιστημονική γνώση δεν είναι προβλέψιμα, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Νομίζω ότι η κοινή γνώμη δεν το ξέρει αυτό το πράγμα.
δεν καταλαβαίνει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Επιπλέον υπάρχει αυτό το παιχνίδι που είναι το παιχνίδι του εφυσικασμού της κοινή γνώμης, που λένε ότι είναι τέλος πάντων κάτι αναπόδραστο το ότι θα έρθει η τεχνολογία, όλος ο κόσμος θα τη χρησιμοποιήσει, λίγο πολύ προς την άνεσή μας και προς το καλό μας. Επίσης όλο αυτό το παιχνίδι με τα social media, το ότι ο άνθρωπος έχει ο καθένας το Facebook του, όπου βάζει διάφορες πληροφορίες για τη ζωή του. Δεν θέλω να πω κάτι που είναι αυτονόητο, αλλά νομίζω ότι όταν βάζετε πληροφορίες στο Facebook, υπάρχει κάποιο, το σύστημα κάνει κάποιο προφίλ δικό σας. Και μάλιστα οι μηχανές έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα ότι αν παραδείγματος χάρη ξέρει ορισμένες λεπτομέρειες από τη ζωή σας. Ό,τι χθες πήγατε σε μια ταβέρνα ή πιάτε λίγο παραπάνω, είδατε αυτό το θέαμα, πήγατε, είδατε αυτό το γιατρό κτλ. Νομίζω ότι μπορεί να συνθέσει ένα προφίλ αρκετά λεπτομέρειες. Δηλαδή οι άνθρωποι, αν σας έλεγα εν είδη κουτσομπολιού ορισμένα πράγματα για μένα, θα συγκρατούσατε ορισμένα. Εδώ οι μηχανές έχουν αυτή την ικανότητα. Από δίθεν ανώδυνες πληροφορίες για μας, να φτιάξουν ένα προφίλ το οποίο να μας χαρακτηρίζει, ή τουλάχιστον με τα κριτήρια που θα βάλουν αυτοί να μας χαρακτηρίζει, κατά τρόπο αρκετά σαφή. Και φυσικά αυτές τις πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να τις χρησιμοποιήσουν κατά έναν τρόπο που είναι ανεξέλεγκτο. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κόσμος έχει μπει και σε ένα πνεύμα συναλλαγής με αυτές τις τεχνολογίες. Θεωρεί ότι είναι κάποιο κομφόρ, κάποια άνεση στη ζωή του και δεν τις αποχωρίζεται ή δεν τολμά καν να τις κρίνει. Είναι αυτή η παραβολή του βρασμένου βατράχου που λέω και στο βιβλίο. Πηγαίνοντας προς το τέλος, πάνω σε αυτό ειδικά που είπατε, βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ενώ ας πούμε η ανάγκη για επικοινωνία δημιούργησε ας πούμε το Facebook, έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα της αποξένωσης, γιατί όταν βλέπεις τώρα ας πούμε έφηβους να φλερτάρουν μέσα από το Facebook ή όταν δεν ανοίγει η πόρτα να γίνει μια επίσκεψη αλλά μέσα από το Facebook μιλάνε, βλέπουμε ότι έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Όμως εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε πριν, στα προφίλ και τη βάση δεδομένων που ενδεχομένως οι πολυεθνικές να τις χρησιμοποιούν με απότερο σκοπό το κέρδος, που αυτό συνεχίζεται. Βλέπετε κάτι να αλλάζει, δηλαδή ένα γεγονός που οι κοινωνίες θα πούνε μέχρι εδώ, γιατί από εδώ και μπρος θα είναι η καθολική καταστροφή. Βλέπετε κάτι ελπιδοφόρο για να κλείσουμε αυτό? Όχι, λυπάμαι, αλλά δεν βλέπω. Αλλά εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ τις μεγάλες εταιρείες ότι βγάζουν κέρδος από αυτό. Οι εταιρείες κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι οι εταιρείες κάνουν τη δουλειά τους μέσα στα πλαίσια ορισμένων κανόνων. Αν αλλάζαμε τους κανόνες, θα ήταν διαφορετικοί οι κανόνες. Αυτοί που δεν κάνουν τη δουλειά τους είναι εμείς. Είναι η προσωπική μας ευθύνη, η ατομική μας ευθύνη και η συλλογική ευθύνη μας σαν κοινωνίες. Εάν δεν κάνουμε κάτι κατά αυτή την κατεύθυνση, το οποίο φοβάμαι ότι προς το παρόν υπάρχει μια γενική αναισθησία. Έτσι. Και φυσικά και οι μεγάλες εταιρείες προωθούν όλες αυτές τις ιδέες, είναι αρκετά προσεκτικές ως προς αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε μια εξέλιξη η οποία δεν θα είναι πολύ, πολύ θα έλεγα, θα είναι πολύ δυσάρεστη για τουλάχιστον για το όραμα που κάνουμε εμείς για την ανθρωπότητα, γιατί υπάρχουν και άλλοι που κάνουν άλλα οράματα για την ανθρωπότητα. Για μένα το όραμα για την ανθρωπότητα είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει καταρχήν να μπορεί να φράει υπεύθυνα, να χειρίζεται τη γνώση του και τις επιλογές του. Έτσι. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Διαφορετικά θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ρωτάει συνέχεια τις μηχανές τι θα κάνει αύριο και τι θα αποφασίσει στη ζωή του. Γίνεται αρκετά δυσίωνο αυτό που λέτε, όχι επειδή βγαίνει ένα πλαίσιο, αλλά επειδή το πλαίσιο αυτό το βγάζει ένας νομπελίστας της πληροφορικής που βλέπει λίγο περισσότερο από αυτά που βλέπουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει,
Η ελπίδα είναι σύμφωνη με την ανθρώπινη φύση, την εξέλιξη, οπότε να επαναπαυθούμε σε αυτό. Κύριε Σφάκη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση και την ανάλυση σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.